Αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε και πάλι στην παιδεία, όπου τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές των ΑΕΗ και ΤΕΗ. Όπως όλα δείχνουν, σε πολλά τμήματα των ΑΕΗ η βάση θα ξεπεράσει τα 18.000 μόρια, ενώ κριτήριο για την επιλογή σχολών από τους υποψήφιους ήταν για μια ακόμη χρονιά η επαγγελματική εξασφάλιση και η παραμονή των φοιτητών στον τόπο διαμονής τους. Ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων είναι οι σχολές της νομικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ παρά το γεγονός ότι δεν γίνονται πια διορισμοί στο δημόσιο, το Παιδαγωγικό Αθήνας και Θεσσαλονίκης βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων. Πτώση θα παρουσιάσουν τα πολυτεχνικά τμήματα τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών ιδρυμάτων. Τη μεγαλύτερη πτώση αναμένεται να έχουν τα τμήματα των μαθηματικών, της φυσικής και της χημίας. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς τη Δευτέρα δίνονται στη δημοσιότητα οι βάσεις εισαγωγής για τα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας και τα ονόματα των επιτυχώντων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, φέτος αναμένονται βάσεις πολλών ταχυτήτων, με άλλα τμήματα να παρουσιάζουν άνοδο και άλλα σημαντική κάμψη. Τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι βάσεις και οι καταστάσεις επιτυχίας των υποψηφίων στις σχολές που ο καθένας θα πετύχει. Τώρα, όσον αφορά για τη διαδικασία, υπάρχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορούν να μπαίνουν οι υποψήφοι με τον κωδικό τους και να βλέπω ο καθένας σε ποια σχολή εισάγεται στο οποιοδήποτε ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Παράλληλα όμως, από το Υπουργείο Παιδείας θα σταλούν σε εμάς καταστάσεις ονομαστικές κατά λύκειο. Οι καταστάσεις αυτές θα αναρτηθούν στα λύκεια, από τα οποία μπορούν οι υποψήφοι να ενημερώνονται και διαμέσου των σχολείων. Πιστεύω όμως ότι αυτό το δεύτερο μέρος δεν θα έχει και μεγάλη σημασία, τη στιγμή που κάθε παιδί θα μπορεί να μπει στον υπολογιστή για να δει τα αποτελέσματα ευκολότερα. Σε ό,τι αφορά στα επιμέρους επιστημονικά πεδία, άνοδος αναμένεται για τις περισσότερες σχολές του πρώτου πεδίου, με εξαίρεση τα ξενόγλωσσα τμήματα, όπου αναμένεται πτώση εξαιτίας των χειρότερων επιδόσεων στα ειδικά μαθήματα. Πτώση αναμένεται στις φυσικομαθηματικές σχολές του δεύτερου πεδίου και στα πολυτεχνικά τμήματα, η οποία θα είναι μεγαλύτερη στην περιφέρεια και μικρότερη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι ιατρικές σχολές του τρίτου πεδίου θα κινηθούν στα ίδια υψηλά επίπεδα, ενώ μικρές μεταβολές αναμένονται στα περισσότερα οικονομικά τμήματα. Τέλος, ανωδικές τάσεις δημιουργεί η σημαντική μείωση του αριθμού των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κλείνει η αυλαία, στο πούμε έτσι, όλης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και έχουμε φτάσει στο τελευταίο στάδιο που είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και από εκεί και πέρα για τους μαθητές, τους απόφοιτους, οι οποίοι από εδώ και πέρα θα είναι υποψήφιοι φοιτητές, αρχίζει για τη ζωή τους ένα άλλο στάδιο, το οποίο συγκριτικά θα το έλεγα έτσι με την μαθητική ζωή είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πιο χαλαρό και πιο εύκολο από την άποψη του άγχους που δημιουργεί αυτό το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Και ο καθένας ανάλογα με το εύχομαι στα παιδιά που θα εισαχθούν στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ καλή σταδιοδρομία, δύο ευχές όσον αφορά για να πετύχουμε στη ζωή μας οτιδήποτε χρειάζεται προσπάθεια και ο καθένας να πετύχει τους στόχους τους οποίους θέτει διαμέσου αυτής της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μίλησε και για όλους εκείνους που δεν θα εισαχθούν σε κάποιο ανώτατο ή τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας, λέγοντας πως η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες για επιτυχία. Για τα παιδιά που δεν θα εισαχθούν, δεν χάνονται τα πάντα για μια προσπάθεια στην οποία δεν πετύχαμε. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει η δυνατότητα της επανάληψης της επόμενης χρονιάς να ξαναδώσουν εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν με τον τίτλο του λυκείου που έχουν πάρει. Κανένας δεν χάνεται, θα λέγαμε έτσι, κλείνοντας αυτή την επισήμανση και όσον αφορά τα αποτελέσματα.
Το επόμενο βήμα είναι οι εγγραφές των παιδιών στα πανεπιστήμια. Θα γίνει ανακοίνωση με... Αυτό βέβαια αφορά τα πανεπιστήμια. Φεύγουν από εμάς τώρα τα παιδιά αυτά και οι ενημερώσεις και ανακοινώσεις τους θα γίνονται πότε θα κάνουν τις εγγραφές τους και τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να εγγραφούν. Αρχίζει επομένως η προετοιμασία τους. Ορισμένοι που πέτυχαν σε σχολές εκτός, ας το πω έτσι, της περιοχής μας θα αναγκαστούν να βρουν σπίτια κτλ. Έχει κάποιο χρόνο τώρα αυτό το διάστημα να το πράξουν αυτό.